Χρειάστηκαν παρά μόνο ελάχιστες ώρες προκειμένου η αγάπη να κάνει και πάλι το θαύμα της και ένα 16χρονο κορίτσι να καταφέρει να κερδίσει μια μάχη που δίνει επί χρόνια με το οστεοσάρκωμα στο άνω δεξί μοιραίο οστό. Η διάγνωση έγινε το 2015, ένα χρόνο μετά το θάνατο του 5χρονου αδερφού της. Σε ένα γολγοθά που έχει κρατήσει ήδη 7 χρόνια, το νεαρό κορίτσι έχει χειρουργηθεί 7 φορές, ενώ προκειμένου να δει και πάλι τη ζωή της να συνεχίζεται, μία ακόμη χειρουργική επέμβαση ορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου σε κλινική της Γερμανίας. Για να συγκεντρωθούν οι 199.000 ευρώ που απαιτούνταν, η οικογένεια χρειάστηκε στήριξη, ενώ τα τελευταία 20.000 ευρώ κινητοποίησαν ένα μηχανισμό ο οποίος ανταποκρίθηκε αστραπιαία. Μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη προσπάθεια που κάνει η οικογένεια να κατεθεί στα πόδια της, γιατί δυστυχώς είχαν και μια προσγενέστερη απώλεια του παιδιού, ενός παιδιού της ίδιας οικογένειας. Τώρα δυστυχώς έτυχε ανάλογο πρόβλημα και στην κόρη τη μεγαλύτερη. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε έτσι, πρέπει να βοηθήσουμε την οικογένεια ώστε να φτιάξει το πρόβλημα που έχει, και δυστυχώς είναι χρονοβόρο και οικονομικά πάρα πολύ μεγάλο. Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της αποστολής αγάπης, γυναίκα επιχειρηματίας από την Αθήνα, εκτός όσων είχαν ήδη σπεύσει να καταθέσουν ποσά, ανέλαβε να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό, σκορπώντας χαμόγελα χαράς. Η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα. Ό,τι και να πούμε για εσάς είναι λίγο. Σήμερα όλη μέρα δεχόμαστε μηνύματα από κόσμο που θέλει να βοηθήσει τη 16χρονη. Επιχειρηματίας από Αθήνα, γυναίκα που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, επικοινώνησε μαζί μας και θα καλύψει σχεδόν όλο το ποσό που έχει μείνει για να μεταφερθεί το κορίτσι στη Γερμανία. Αύριο το πρωί θα έχουμε αναλυτικά το ποσό που έχει μπει στην τράπεζα από όλους εσάς. Θα το αναρτήσουμε μαζί με το αποδεικτικό της τράπεζας και στη συνέχεια θα συμπληρώσει ο άνθρωπος το υπόλοιπο ποσό. Άρα εδώ σταματάμε να βάζουμε χρήματα, καθώς η οικογένεια καλύφθηκε. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαρίζει υγεία. Ενεργά σε αυτόν τον αγώνα για να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειαζόταν, συμμετείχε και το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου. Πρέπει να δει και ο Υπουργός Υγείας, αλλά γενικότερα όλοι μας, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθάμε αυτές τις οικογένειες ώστε να σταθούν στα πόδια τους.